χειρονομία ανθρωπιάς από τη Βολιώτης επιχειρηματία Μηνατόλιου, που δώρισε σήμερα 3 τάμπλετ σε εισάριθμους μαθητές, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης. Πρόκειται για 2 αδέλφια μαθητές λυκείου που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και έναν μαθητή γυμνασίου που έχει εγκαταληφθεί από την οικογένειά του. Ορμόμενη από την κίνηση του Δημάρχου μας, σκέφτηκα κι εγώ να κάνω αυτή τη δωρεά στα παιδιά. Οι ανάγκες είναι τεράστιες, το καταλαβαίνω. Τα παιδιά είναι το μέλλον και χρειάζονται φροντίδα. Και αυτές οι συσκευές είναι πολύτιμες αυτό το διάστημα που τα παιδιά δεν μπορούν να είναι στις τάξεις και κάνουν μαθήματα μέσω διαδικτύου. Δεν έχουν όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να έχουν tablets. Ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ πήρα αυτή την απόφαση και κάνω αυτή τη δωρεά. Η πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Μαγνησίας εξήρε την πρωτοβουλία της Βολιώτισσας επιχειρηματία και κάλεσε και άλλους ιδιώτες να μιμηθούν το παράδειγμά της. Ευχόμαστε η πρωτοβουλία αυτή της κυρίας Μηνατόλιου να είναι μιμητές και άλλοι επιχειρηματίες του νομού μας, που δόξα τω Θεώ όλοι ξέρουμε ως κάτοικοι εδώ του Δήμου Βόλου είναι αρκετοί. Βέβαια περνάει η χώρα μας μία κρίση. Είναι όμως αρκετοί αυτοί οι επιχειρηματίες που από το υστέρημά τους θα έλεγα να ευαισθητοποιηθούν και να σκύψουν στα προβλήματα ιδιαίτερα των πολυμελών οικογενειών, προκειμένου να μην έχουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά δανεικά τάμπλετ για να διαβάσουν. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Αντιδημάρχου Παιδείας Γεωργίας Μποντούτο Καλή, που εντόπισε τις οικογένειες των 3 μαθητών, οι οποίοι πήραν ήδη στα χέρια τους τα τάμπλετ και άρχισαν να παρακολουθούν τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης. Ανέδειξε αυτή η κρίση και άλλα προβλήματα. Όπως για παράδειγμα, προσωπικά εγώ συγκλονίστηκα με μικρές ανθρώπινες ιστορίες. Είδα λοιπόν παιδιά ορφανάκια από τους δύο γονείς. Παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς πατέρα, χωρίς μάνα. Όλο αυτό λοιπόν και στη συνεργασία με την Ένωση Πολυτέκνων, την Ένωση Τριτέκνων και με άλλους φορείς μας ενεργοποιεί προκειμένου στοχευμένα να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά. Και θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Η προσφορά των τάμπλετ εν ώψη των Χριστουγέννων δεν έχει μόνο χρηστική αξία. Είναι και μια πράξη αλληλεγγύης. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ την κυρία Τόλιου για αυτή τη πράξη και άλλοι επιχειρηματίες να μιμηθούν. Δεν έχει σημασία το νούμερο, το ποσό. Η πράξη έχει σημασία να προσφέρουν.